Ρώτησε κάτι, αγάπη. Ο Λιάγκας, γιατί λέει για σένα ότι κάποια κόντρα είχατε εκεί, ε? Όχι, ο Γιώργος με αγαπάει. Mm-hmm. Απλά είναι ο Γιώργος που ξέρουμε. Και εγώ τον αγαπάω, συνεργαζόμασταν κιόλας. Αλλά, εντάξει, κοίτα, το να κάνεις ενημέρωση. Είχε πει ότι κάθε επεισόδιο του Just στοιχίζει 300.000 ευρώ και ο Κοκλώνης σίγουρα μπαίνει μέσα 100.000. Εγώ σας είπα, κοιτάω το βάζο και όχι το δέντρο. Δεν ξέρω τι το νοιάτηκε, γιατί το είπε και πώς το είπε. Και επίσης είχε πει ότι τον είχα καλέσει στο Just. Ναι. Και είχε πει να μην έρθει, κάτι τέτοιο. Ναι, τον είχα καλέσει στο Just. Ότι θα ερχόταν μόνο στο τέλος της καριέρας, του είπε. Ναι. Εγώ τον είχα καλέσει στο Just. Ως τι? Να παίξει. Να τραγουδήσει. Ναι. Και μου λέει, εγώ Νίκο θέλω να έρθω ως guest, άμα θέλεις, σε ένα-δύο επεισόδια να τραγουδήσω. Και λέω εγώ, όχι. Και γιατί το λέω το όχι? Τον αγαπάω πάρα πολύ τον Γιώργο. Το λέω γιατί πιστεύω ότι ο Γιώργος που κρίνει τους πάντες πρέπει κάποια στιγμή κάποιος να τον κρίνει. Είναι καλό για αυτόν, όχι για μένα. Γιατί ο κόσμος, όχι γιατί ο κόσμος θα δει ότι εμείς που είμαστε μπροστά στο γυαλί και βγαίνουμε και λέμε ό,τι θέλουμε, κάποια στιγμή μας κρίνει και κάποιος άλλος. Για πλάκα, δεν θα του πει κανείς τι είπες, γιατί δεν είναι τραγουδιστής κι αυτός όπως εγώ. Είναι και αυτό. Τα λέει αυτός. Σαν τον Νίκο δεν μπορεί να τα λέει, ρε, κανένας. Δεν ξέρω αν έχει αυτό το ταλέντο το δικό μου και να έχει αυτή τη χρειά. Δύσκολο. Και να λέει το μάτι. Την τοποθέτηση. Σιγά, Φρανκ Σινάτρα. Αλλά κανονικά έπρεπε να έρθει και να πει το μάτι.